Καλησπέρα, χαίρετε. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Ο τίτλος είναι «Ψάχνεις την ευτυχία στον έρωτα και θα δυστυχήσεις». Νομίζω θα το βάλω και στα SOS αυτό το βίντεο, στο playlist με τα SOS. Είναι μια επιστολή με διάφορα updates από μια νεαρή κοπέλα, η οποία λέει «Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Θα ήθελα να αναπτύξετε ως βίντεο αυτό το θέμα που με απασχολεί εδώ και λίγο καιρό. Χώρισα με τον μου από απόφαση δική του». Πριν 1,5 μήνα. Αποφάσισα να αποδεχτώ την αποφασή του και να τον αφήσω στην ησυχία του. Και πολύ καλά έκανες. Τον έβλεπα κάθε μέρα. Δεν μιλούσαμε καθόλου, ούτε τον παρακαλούσα, ούτε τίποτα. Τον έβλεπα κάθε μέρα όμως. Τον αγαπούσα χωρίς να του το δείχνω. Γιατί συνέχισε να τον θέλεις μετά που χωρίσατε. Μετά από ένα μήνα ήρθε και μου μίλησε και μου είπε να μείνουμε φίλοι επειδή έχουμε και κοινούς φίλους και δεν ήθελε να φύγω εγώ από την παρέα μας λόγω του χωρισμού μας. Αφότου έγινε αυτό, γίναμε φίλοι όλα καλά, ώσπου μετά από 20 μέρες αποφάσισα να του μιλήσω γιατί ένιωθα τόσο χάλια μέσα μου που δεν ήμασταν μαζί. Ήθελα κάτι να κάνω για να τον φέρω πίσω. Μου είχε πει πως όταν ήμασταν μαζί δεν με αγαπούσε επειδή ήμασταν μαζί για ενάμιση μήνα και δεν είχε προλάβει να νιώσει κάτι. Γιατί σου να μαζί μου του είπα έστω και εκείνο τον ενάμιση μήνα αφού δεν ένιωθε κάτι. Ενώ είχαμε αρκετέ καλέ στιγμέ και το παραδέχτηκε και εκείνο. Πώ τα ξέχασε όλα τόσο γρήγορα και εύκολα. Ενώ μου έλεγε στόχο τη σχέση μα είναι να κρατήσει, να σε κρατήσω με πράξει. Μετά την τελευταία συνομιλία μα μου είπε πω για να είμαστε φίλοι πρέπει να τον ξεπεράσω. Γιατί αυτό μου δημιουργεί ψυχολογικά και νιώθηκε εκείνο άσχημα που ακόμα τον αγαπάω και εκείνο δεν, δεν, θέλει να είμαστε ξανά μαζί. Σε λυπάται κιόλα, μάνα μου. Αποφασίσαμε να μην μιλάμε μέχρι να τον ξεπεράσω. Εύκολο ακούγεται, αλλά δύσκολο για μένα, αφού θα τον βλέπω κάθε μέρα, αφού φοιτούμε μαζί και έχουμε κοινού φίλου. Πολλέ φορέ πιάνω τον εαυτό μου να αποδέχεται πω δεν νιώθει κάτι και λέω αφού δεν νιώθει, άστο να πάει. Κοίτα τον εαυτό σου και σιγά σιγά θα βρεις την αγάπη που αξίζεις. Άλλες φορές με πιάνω να κλαίω και να μην έχω όρεξη για τίποτα και να θέλω απεγνωσμένα να κάνω κάτι για να έρθει πίσω. Νοιάζεται όμως για εμένα, γιατί δεν θέλει να χαλώ την υγεία μου και την ψυχολογία μου για το χωρισμό μας. Δεν ξέρω πώς θα τον ξαπεράσω αφού θα τον βλέπω καθημερινά. Αυτό το πρώτο mail που ήρθε από τη φίλη. Και κατάλαβα διαβάζοντάς το ότι είναι μια νεαρή φοιτήτρια, ίσως είναι και στο πρώτο έτος, δεν μου είχε γράψει ποιο είναι η οποία έχει ξεκινήσει μια σχέση με κάποιον, η οποία πήγε ένα μισή μήνα. Αυτό ο κάποιο αποφάσισε να τελειώσει τη σχέση, ενώ η κοπέλα δεν ήθελε να τελειώσει τη σχέση. Και εκ των υστέρων η κοπέλα δυσκολεύεται να τον βλέπει, δυσκολεύεται να είναι μαζί, αμφιταλαντεύεται μεταξύ του να το πάρω απόφαση ότι αυτό δεν με θέλει και να το αφήνω το πράγμα ή να εμένω στα συναισθήματά μου. Ήρθε όμως και update, δύο μήνες μετά. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχω γνωρίσει ένα άλλο αγόρι πέντε μέρες αφού του έστειλα το πρώτο email. Είμαστε μαζί μόνο που κάτι έγινε. Δεν είναι καλά εδώ και μία εβδομάδα. Σκέφτεται τα παλιά λέει. Παλιές καταστάσεις που τον πλήγωσα. Έχει αλλάξει συμπεριφορά του προς εμένα. Δεν πολύ μιλάμε όπως πριν. Είναι με τις ώρες του. Ωρες-ώρες μπορεί να μου μιλάει ορεξάτος και να ενθουσιάζεται που θα με δει όταν θα έχουμε κανονίσει να βρεθούμε. Και άλλες φάσεις μου λέει, μη συνδεθείς τόσο πολύ μαζί μου. Έχω ήδη όμως. Εγώ νομίζω ότι είσαι συνδεδεμένη με τον έρωτα ως συνέστημα και ως ιδέα. Και το άλλο, ο πρώι μου ήρθε πίσω. Το αγόρι που ανέφερα στο αρχικό email. Έχει μετανιώσει για όσα έκανε και ζήτησε συγγνώμη. Δεν ξέρω τι να κάνω. Με πιάνω και εμένα αρκετές φορές να το θυμάμαι, αλλά αυτό γίνεται επειδή δεν τα πάω καλά με τον ίν αγόρι μου. Εύχομαι όμω να συνέλθει να γίνει καλά και να ήμασταν όπω πριν το αγόρι μου. Τα πράγματα όμω ακόμη δεν πάνε καλά. Και μετά από κανένα μήνα έρχεται άλλο ένα mail update. Θέκλα μου, αγαπημένη συγγνώμη που σου ξαναγράφω και μάλιστα τέτοιε μέρε, αλλά η καραντίνα με έχει κάνει να σκέφτομαι πολύ και γι' αυτό θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου τα τελευταία νέα. Το αγόρι που μιλούσαμε και το πηγαίναμε για σχέση μου είχε πει πω θέλει να μείνει μόνο τελικά. Πριν λίγε μέρε μου ανέφερε ότι θέλει αγάπη στη ζωή του, αλλά δεν θέλει να εμπιστευτεί κανέναν ή να είναι εξαρτώμενο από κάποιον. Του έχει μείνει τραύμα από τη μακροχρόνια σχέση που είχε δύο χρόνια γιατί τον απάντησε. Με ένα άλλο τρόπο έμαθα πω ψάχνει η κοπέλα, αλλά ενα αλλο τροπο εμαθα πω ψαχνει κοπελα αλλα φοβαται Με ποιο τρόπο, ρώτησε κάποιο φίλο του δικό του. Του έχω πει πόσο τον αγαπώ και πω δεν θα τον άφηναν είχαμε σχέση. Μου είπε δεν αμφιβάλλω για όσα μου λε και ποτέ δεν είπα πω δεν τα εννοεί. Αλλά θέκλα μου, αφού ξέρει πω τα εννοώ και ψάχνει κοπέλα, γιατί δεν μου λέει να ξαναδοκιμάσουμε. ή τουλάχιστον να μιλάμε για να δει αν μπορεί να ξαναγίνει κάτι. Μιλάμε ναι, αλλά σπάνια και μόνο αν του στείλω εγώ κάτι. Και τότε τη απάντησα τη κοπέλα, αυτά που θα τη πω και τώρα στο vlog και τα διαβάζω και εδώ πέρα, αυτά που τη απάντησα. Λοιπόν τη έγραψα. Καλή μου. Διάβασα τώρα ξανά όλα τα mail σου. Κάνεις ένα πολύ σοβαρό λάθος. Ψάχνεις την ευτυχία στον έρωτα. Ο έρωτας δεν μας δίνει την ευτυχία. Την ευτυχία τη βρίσκουμε μέσα μας. Διάβασε σε παρακαλώ αυτά και τις βάζω το link με τα δυο μου βιβλία «Την ανατομία μιας γυναίκας και το βιβλίο και οι άνδρες έχουν ψυχή» που υπάρχουν δωρεάν στην ιστοσελίδα μου και μπορεί να διαβάσει όποιο θέλει σε μορφή flipbook. Και επίση τη γράφω χρειάζεσαι και ψυχοθεραπεία. Επειδή έχει συναισθηματικά κενά μέσα σου και περιμένεις πολλά πολύ νωρί από μια γνωριμία και μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο συνεχόμενων απογοητεύσεων. Άρα σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε ιδιαίτερω για αυτό το φαύλο κύκλο των συνεχών απογοητεύσεων στον οποίο μπαίνουν οι άνθρωποι που ψάχνουν την ευτυχία στον έρωτα. Η κουλτούρα μας, η pop -κουλτούρα. pop κουλτούρα είναι οι ταινίε, οι διαφημίσει, ό,τι βλέπουμε στο διαδίκτυο, ό,τι ήταν παλιά στα περιοδικά, στη λογοτεχνία, στη δημοφιλή λογοτεχνία. Η κουλτούρα μα έχει, η δυτική κουλτούρα, έχει χρωματίσει τον έρωτα με χρώματα σωτήρω και μαγική λύσεω. Ότι άμα ερωτευτεί με ανταπόκριση, η ζωή σου θα γίνει τέλεια, θα επιληθούν ω διαμαγεία όλα σου τα προβλήματα και θα είσαι ευτυχή. Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο έρωτα δεν φέρνει την ευτυχία. Και αν προσπαθούμε απεγνωσμένα να βρούμε την ευτυχία μέσα από τον έρωτα, θα καταλήξουμε στο φαύλο κύκλο αυτό που κατέληξε και η κοπέλα αυτή και να βιώσουμε την απόρριψη και τη δυστυχία. Λοιπόν, ω μεγαλύτερη από σένα που θα μπορούσα να ήμουν και μαμά σου, γιατί έχω παιδιά τα οποία νομίζουν μεγαλύτερα από σένα, σε ένα υπολογίζω γύρω στα 18-19, η κόρη μου είναι 20 και ο μου 23. Έχω να σου πω τα ακόλουθα. Ένα αγόρι που σε γνωρίζει και ξεκινάει να κάνει σχέση μαζί σου, δεν σημαίνει απαραίτητα πως είναι ερωτευμένο μαζί σου ή ότι σε αγαπάει ερωτικά. Το μόνο σίγουρο είναι πως θέλει να κάνει σχέση μαζί σου. Και αν η σχέση σας είναι ολοκληρωμένη, ότι θέλει να κάνει και σεξ μαζί σου. Αυτό δεν σημαίνει είμαι ερωτευμένο ή αγαπώ ερωτικά μια κοπέλα. Δεν είναι κακό πράγμα, δεν είναι ανήθικο πράγμα, ενήλικες είστε, να ξεκινήσετε μια ερωτική σχέση. Μην θεωρείς όμως ότι από τη στιγμή που κάποιος μπαίνει σε σχέση μαζί σου ή λέει ότι μπαίνει σε σχέση μαζί σου, ότι αυτό ο άνθρωπο είναι 100% δικό σου, 100% ερωτευμένο μαζί σου και έχει κλειδώσει μαζί του την ευτυχία. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν σου πει αγαπώ ο άλλο και σου το πει πολύ νωρί, δεν σημαίνει ότι σε αγαπά ερωτικά και είναι ερωτευμένο μαζί σου. Είχαμε κάνει ένα βίντεο στα αγγλικά α, τι σημαίνει η λέξη αγαπώ. Ίσως είναι την προ-προηγούμενη εβδομάδα. Μπορεί να το δει, φαντάζομαι να γνωρίζει αγγλικά. Να το πω και εδώ αυτό, ότι είναι ευκαιρία να πω αυτά που είχα πει στο αγγλικό βίντεο και εδώ πέρα. Ότι το να πούμε σε αγαπώ στον άλλον δεν είναι απαραίτητα απόδειξη ότι αγαπάμε τον άλλον. Πολλέ φορέ λέμε σε αγαπώ επειδή νιώθουμε ότι πρέπει να το πούμε ή επειδή την ώρα που το λέμε είμαστε κατά τη διάρκεια τη ερωτική πράξη και το λέμε για να την κάνουμε πιο έγκυρη ή να την κάνουμε πιο ρομαντική. Ή λέμε σε αγαπώ χωρί να εννοούμε το ίδιο που εννοεί ο άλλο κλπ, κλπ. Το πρώτο αγόρι με το οποίο τα φτιάξες, Υποθέτω ότι μπήκε πολύ βιαστικά σε εκείνη τη σχέση. Χωρί ιδιαίτερο φλερτ. Τι εννοώ, χωρί ιδιαίτερο φλερτ. Όταν έρχεται και σα πλησιάζει ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο άνθρωπο στη ζωή σα εννοώ, αυτό σε, σε, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είμαστε, αυτό ισχύει και για εμά που είμαστε 45, και αυτού που είναι 55 και 60 και 70, όταν μα πλησιάζει ένα άνθρωπο. Και έρχεται και λέει: Θέλω να κάνω κάτι μαζί σου. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να ξεκινήσουμε να φλερτάρουμε και όχι να ξεκινήσουμε κατευθείαν σχέση. Τι σημαίνει φλερτάρο? Φλερτάρο σημαίνει γνωρίζω σιγά σιγά και σταδιακά τον άλλο. Βγαίνω ραντεβού. Έρχεται κάποιος και δείχνει ενδιαφέρον. Πες, θα ήθελα να γνωριστούμε. Και προτίμησε να γνωριστείτε σε ένα περιβάλλον όπως είναι μια καφετέρια που θα πείτε ένα καφέ, όπως είναι ένα αστιατόριο που θα φάτε ένα φαγητό, όπως είναι ένα μέρος που θα πάτε για να γνωριστείτε κοινωνικά. Μην μπαίνετε πολύ γρήγορα σε σχέση με ανθρώπους που μόλις έχετε γνωρίσει. Γιατί ακόμη κι αν υπάρχει πιθανότητα να ερωτευτείτε με εκείνον τον άνθρωπο, αμοιβαία εννοώ, με το να μπείτε γρήγορα σε μια σχέση, την καταστρατηγείτε. Δεν λέω να το παίζετε δύσκολες ή να το παίζετε δύσκολοι για να κολλήσει ο άλλος. Δεν είναι αυτό που λέω. Όταν είμαστε μόνοι και έχουμε ευκαιρία για γνωριμία με έναν άνθρωπο του φίλου που μας ενδιαφέρει, δίνουμε το χρόνο μας και στον εαυτό μας, δίνουμε χρόνο και στον άλλο να γνωριστούμε πρώτα. Να γνωριστούμε κάτω από μη πιεστικές συνθήκες. Γιατί είναι πιεστική συνθήκη να μπούμε σε σχέση κατευθείαν. Μπήκαμε σε σχέση, τα φτιάξαμε, είμαστε μαζί, τι ωραία. Εγώ θα σου πω κάτι το οποίο μπορεί να μην αρέσει. Έχω την εντύπωση πως ούτε εσύ ερωτεύτηκες το πρώτο αγόρι, ούτε και το δεύτερο αγόρι. Ασχολήθηκες μαζί τους, ναι. Είδες στο πρόσωπό τους και στη σχέση μαζί τους την πιθανότητα σου για ευτυχία. Δεν τους γνώρισες αρκετά καλά για να τους ερωτευτείς όμω. Από αυτά που γράφεις φαίνεται η απογοήτευση και η μεγάλη επιθυμία, μεγάλη επιθυμία για σχέση. Θέλει πάση θυσία να έχει σχέση. Θέλει πάση θυσία να είσαι με ένα αγόρι. Και αυτό δεν σου δίνει την ψυχραιμία, δεν σου δίνει την... το καθαρό μυαλό για να επιλέξει κι εσύ ήδη αν όντω γουστάρει ένα αγόρι και θέλει να είσαι μαζί του, αν όντω είσαι ερωτευμένη μαζί του, αν όντω σου κάνει, αλλά μπαίνει καταναγκαστικά στη σχέση γιατί θε τη σχέση πάνω απ' όλα. Αγάπη μου, αν είχε ερωτευτεί πραγματικά το πρώτο αγόρι, μετά, μια, πέντε μέρε μετά που μου στείλε το mail, δεν θες να ερωτευόσουν άλλο αγόρι. Σοβαρά. <χω> δεν θα ερωτευόσουν άλλο αγόρι. Σημαίνει ότι δεν ήσουν ερωτευμένοι με το πρώτο αγόρι, χωρί να σημαίνει κιόλα ότι ερωτεύτηκες και με το δεύτερο. Σαν να και μπήκε σε ένα φαύλο κύκλο, σε μια διαδικασία και λειτουργεί μηχανικά και λε πρέπει να έχω σχέση. Πρέπει να κάνω τα πάντα για να έχω σχέση. Και τι! Έρχεται το δεύτερο αγόρι και σου λέει. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρο αν θέλω να έχω σχέση. Με έχει απαντήσει πρώην, που είμαστε τα χρό δύο χρόνια μαζί και μου έχουν μείνει κατάλοιπα και σου λέει Δεν θέλω να κάνουμε σχέση. Και μαθαίνει εσύ απαλού ότι αυτό ψάχνει για σχέση και λε γιατί δεν θέλει να κάνει σχέση μαζί μου. Το ερώτημα θα πρέπει να είναι Γιατί εσύ να θέλει να κάνει σχέση με κάποιον ο οποίο σου λέει ξεκάθαρο ότι έχει κατάλοιπα ψυχολογικά από την πρώην του που τον έχει απαντήσει. Γιατί να φορτωθεί εσύ τα ψυχολογικά που του έχει προκαλέσει η ή που του προ... το έχουν προκληθεί από την προηγούμενη του σχέση. Γιατί. Γιατί να είσαι διατεθειμένη να τραβήξεις το ζόρι του αλουνού προκειμένου να έχει σχέση. Και ο πρώτος, ο οποίος μετά που έκανε στην άλλη γνωριμία ήρθε πίσω και μετάνιωσε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο έκανε, πόσο σοβαρά σκεφτόταν. Ας υπάρχει μια περίπτωση ο πρώτος όταν μείνατε σε απόσταση να σε είδε διαφορετικά ή τότε που χωρίσατε να έχει ξεκινήσει μια άλλη κουβέντα με μια άλλη κοπέλα και μετά να μην του κάθισε αυτή η κουβέντα και να είπε «Αχ, την ξέρω αυτήν, την έχω εκεί σίγουρη». Την έχω σίγουρη γιατί τη χώρισα και μου έλεγε πως ήταν χάλια επειδή τη χώρισα και με θέλει αυτή, άρα πάω σε αυτή μου με θέλει. Θες να είσαι η εύκολη επιλογή και η δεύτερη επιλογή του καθενός. Όταν λέω εύκολη επιλογή δεν εννοώ ότι είσαι εύκολη εσύ. δεν το λέω για σένα, δεν το λέω για να σε κριτικάρω, δεν το λέω για να σου πω ένα επίθετο που δεν είναι θετικό ας μην κάνουμε τους εαυτούς μας διαθέσιμους συναισθηματικά σε ανθρώπους που δεν αξίζουν την αγάπη μας. Ας εκτιμήσουμε τον εαυτό μας, ας αγαπήσουμε τον εαυτό μας εμείς οι ίδιοι πάνω απ' όλα, ούτω ώστε να μην επιτρέπουμε σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, που δεν γνωρίζουμε πώς θα κρατάει σκούφια τους, που δεν γνωρίζουμε τι κίνητρα έχουν, που δεν γνωρίζουμε σε ποια φάση της ζωής τους είναι, να μπουν τόσο εύκολα μέσα στη ζωή μας, να κάνουν τον περιπατό τους, να πάρουν ό,τι έχουν να πάρουν από την, από την μεταξύ μας δοσοληψία και μετά κύριοι να φύγουν. Δεν τους κατηγορώ ότι έκαναν κάτι λάθος. Εσύ τους έδωσες την ευκαιρία να μπουν εύκολα μέσα στη ζωή σου. Όπω και αυτοί σου έδωσαν την ευκαιρία να μπει εύκολα μέσα στη ζωή του. Αλλά τι ευκαιρία σου έδωσα, σου έδωσαν ολοκληρωτική ευκαιρία, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είτε μα αρέσει είτε όχι, είτε είναι δίκαιο είτε είναι άδικο. Με ο τρόπο τουλάχιστον που περιγράφει εσύ τι σχέσει με τα γόρια τη ηλικία σου είναι κάπω πατριαρχικό. Δηλαδή το αγόρι αυτό που αποφασίζει αν θα κάνει μια σχέση, το αγόρι είναι αυτό που αποφασίζει αν θέλει μια κοπέλα, το αγόρι αυτό που αποφασίζει αν θα τελειώσει αυτή η σχέση. Ξέρει όμω, θα μπορούσε να μην ήταν πατριαρχικό, θα μπορούσε να ήταν ισότιμο. Θα μπορούσε να είσαι μια κοπέλα η οποία είχες, να έχει καταφέρει να είσαι καλά μόνη σου και να μην περιμένει να κάνει σχέση για να είσαι ευτυχισμένη. Οπότε όταν σε πλησιάζει κάποιο ή όταν γνωρίζει κάποιον, να μπορεί να πάρει το χρόνο σου για να αποφασίσει αν θε να μπει σε σχέση ή όχι και στους ερωτικές σχέσεις ισχύει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Δηλαδή, αν κάτι δίνεται πολύ εύκολα, τι είναι αυτός που το λαμβάνει να μην το εκτιμάει. Είναι άδικο, το ξέρω. Το ξέρω, είναι άδικο. Είναι άδικο. Γιατί έχει κοπέλες οι οποίες επίτηδες το παίζουν δύσκολε ούτως ώστε κάποιοι να τις εκτιμήσουν επειδή το παίζουν δύσκολες, χωρίς ουσιαστικά να αξίζουν τις εκτίμησεις. Εγώ δεν λέω να υποκρινόμαστε. Δεν λέω να κάνουμε τις δύσκολες χωρίς να είμαστε. Εγώ λέω να γίνουμε δύσκολες, δηλαδή επιλεκτικές. Να αγαπήσουμε τόσο πολύ τον εαυτό μας, ώστε να μην επιτρέπουμε να γινόμαστε εύκολη λία του οποιοδήποτε τη χάρπα του έτυχε να κηρύξει την επιθυμία του να κάνει σχέση μαζί μας. Και αυτά τα λέω και μιλάω τόσο έντονα, γιατί εκεί που ήσουνα, ήμουνα και ελπίζω να μην ξαναείμαι. Και εγώ τα έχω κάνει αυτά τα λάθη. Τα έχω κάνει. Όλοι μας τα έχουμε κάνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι τα έχουμε κάνει. Γιατί οι περισσότεροι από εμά μεγαλώσαμε χωρί αρκετή αυτοεκτίμηση, χωρί ασφαλή συναισθηματικό δεσμό. Δεν, δεν, έχουμε πάρει από την οικογένεια μα και από τη διαπαιδαγώγηση μα την αγάπη που χρειαζόμασταν για να αγαπήσουμε τον εαυτό μα. Δεν έχουμε μάθει να αγαπάμε τον εαυτό μα. Οπότε έχουμε πέσει στην παγίδα και μια και δύο και τρει και τέσσερι και πέντε και δέκα φορέ να μπαίνουμε σε μια σχέση επειδή ο άλλο μα θέλει. Ή επειδή ο άλλο θέλει να μπει σε σχέση μαζί μα. Μπορεί να μα θέλει καν. Να θέλει να μπει σε σχέση μαζί μα για να έχει το όφελο που μπορεί να έχει από τη σχέση μαζί μας. Ας γίνουμε επιλεκτικές, ας γίνουμε δύσκολες, και αυτό θα το επιτύχουμε μόνο αγαπώντας τον εαυτό μας. Γι' αυτό σου έγραψα και στο mail, και σου λέω και τώρα, διάβασε το βιβλίο μου «Η «Ανατομία μιας γυναίκας» και το βιβλίο μου «Και οι άνδρες έχουν ψυχή» που βρίσκονται δωρεάν στην ιστοσελίδα μου, θα τα βάλω και στην περιγραφή του βίντεο, και πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία. Υπάρχει και το βίντεο στο κανάλι μας για δωρεάν παροχέ συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Στο πανεπιστήμιο που είσαι, πολύ πιθανό να υπάρχει η παροχή ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική. Αγάπησε κόρη τον εαυτό σου και σταμάτα να αναλώνεσαι σε βλακώδει σχέσει με ανθρώπου που δεν ξέρουν τι του γίνεται και που πολύ πιθανό να εσύ ναι αγαπούσε τον εαυτό σου να μην ασχολιώσουν να μαζί του. Σε παρακαλώ πολύ, μην επιτρέπει μην επιτρέπεις να θεωρείς εύκολη για τον πάσα ή, για τον καθένα. Για τον καθένα που δεν ξέρει από πού κρατάει σκούφια του, που δεν ξέρει τι χαρακτήρα έχει, τι προσωπικότητα έχει. Μπορεί να σου φαίνεται ένα ωραίο αγόρι, ή μπορεί να σου φαίνεται ωραίο αγόρι, με θέλει, είναι στην ηλικία μου, κάνω σχέση. Όχι. Μην πουλάτε φτηνά τον εαυτό σα. Και αυτό το λέω και στα αγόρια, όχι μόνο στα κορίτσια. Και για τα αγόρια ισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί και τα γόρια έχουν συναισθήματα και τα γόρια έχουν ψυχή και οι άνδρες έχουν ψυχή. Και εσείς έχετε ανάγκη την αγάπη και τη ρομαντικότητα και, την, και τον ερωτισμό και την αποδοχή και την ευτυχία. Μην δίνετε τον εαυτό σας εύκολα. Αγαπήστε πρώτα τον εαυτό σα. Αν δεν αγαπήσουμε πρώτα τον εαυτό μα, δεν μπορούμε να μπούμε σε υγιεί αγαπητικέ ερωτικέ σχέσει. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, το ξέρω. Και θα έπρεπε εμεί οι γονεί σα να είχαμε κάνει πολύ περισσότερη δουλειά ώστε να αγαπάτε ήδη τον εαυτό σα στην ηλικία σα. Ποτέ δεν είναι αργά όμω. Επενδύστε στη ψυχή σα την αθάνατη. Επενδύστε στον εαυτό σα. Κάντε πράγματα για να καλυτερεύσετε τη σχέση σα με τον εαυτό σα, ούτω ώστε να είστε επιλεκτικοί και να μπείτε όψιμα σε μια σχέση, όχι άγουρα. Επιδιώξετε να γνωρίσετε τον άλλον άνθρωπο. Ο χρόνος είναι πολύτιμος όταν ρέει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο χρόνος είναι πολύτιμος με την έννοια ότι είναι πολύτιμο πράγμα να περάσει ο χρόνος. Να φλερτάρεις ένα μήνα, δυο μήνες, τρει μήνε. Να περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα γνωριμίας και τριβής μεταξύ των δύο προσώπων προκειμένου να διαφανεί αν θα υπάρξει έρωτα ή όχι. Τώρα, εάν κάποιο θέλει να έχει μια ευκαιριακή σχέση, δικαίωμά του, με γιά του και χαρά του, γούστο του και καπέλο του, όμω μη βαφτίζεται τι ευκαιριακέ σχέσει, κανονικέ σχέσει. Ευκαιριακή σχέση σημαίνει είναι νιώθω μοναξιά, έχω σεξουαλική επιθυμία, πάω και κάνω. Μία σύνδεση επιφανειακή, σεξουαλική μόνο με έναν άνθρωπο για λίγες μέρες ή για λίγες ώρες και τελείωσε. Δεν είναι σχέση αυτό το πράγμα. Αυτό είναι επιφανειακή, επιδερμική, σεξουαλική επαφή. Η σχέση θέλει χρόνο και για να δημιουργηθεί και για να χτιστεί και για να έχει γερά θεμέλια. Ελπίζω να ήμουν χρήσιμη και βοηθητική με αυτό το βίντεο και τα λέω για να τα ακούω και εγώ γιατί όπως είπα προηγουμένως όλοι μας κάναμε ή έχουμε κάνει αυτά τα λάθη. Την αγάπη μου να έχεις κόρη. Φιλιά.